To se nema bez životvorje. To smo se gade. Έχω δικαίωμα και ένα πρωτοβουλίο. Το είπατε, κύριε Παγκοσμίου. Σα ακούσαμε. Γράφτηκε αυτό, λέει ο κύριο Βασιλιά, δεν καταγράφηκε η πρόταση. Σα είπα, μαγνητοφωνήθηκε. Δεν μπορώ εγώ του καθενό που τα λεγόμενα να καταγράψω στο καθένα. Δεν μπορώ να καταγράψω στο καθένα. Τι λες, εντάξει, θέλω το θέμα της διαδικασίας, να βάζει τον κανονισμό. Παρακαλώ, θέλω το θέμα της διαδικασίας, είναι παρεμπίπτωση του θέμα. Σε παρακαλώ, καταγραφή υποτασίου. Σε παρακαλώ. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Τι όχι, κύριε Παπαγεωργίου, άμα ξέρετε από τη διαδικασία, στην πρόταση την καταθέτει στο Προεδρείο και το Προεδρείο απευθύνεται στο Σώμα για να ψηφιστεί η πρότασή σα. Αυτό το λέτε, γιατί απευθύνεται σε μένα. Σε μένα, γιατί απευθύνεστε να καταγράψετε την πρόταση. Σε παρακαλώ, κύριε Βασιλιώτη, να παρακαλώ. Διαβάστε την πρότασή μου, κύριε Πρόεδρε. Σε παρακαλώ, μην το κάνει διάλογο του γραμματέα. Κάνει διάλογο, είσαι συμβούλιο τώρα, πού είσαι. Πού είμαστε. Είστε σου τον πρόεδρε, δεν ξέρει τα καλά. Τι λε, μου είσαι καλά. Φυσικά είμαι καλά. Και τι είναι, πρόεδρε. Θα ακουστεί η πρότασή μου, γραπτά ή όχι, θα καταγραφεί. Λοιπόν, γιατρέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω ένα πράγμα. Στη ζωή μου δεν υπήρξε ποτέ ούτε αγενή ούτε αγάπη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να σεβαστεί τη διαδικασία και τον πρόεδρο. Θα καταγραφεί η πρότασή μου. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία και έχουμε τι προτάσει τρει. Ποια από όλε θε να βάλουμε. Είχε τρία σκέλη. Τι τρία σκέλη. Γράψω ένα κατάκατο, κάνει καταγραφή μας. Γράψω ένα κατάκατο. Είδε καταγραφή. Έχεις πρόταση. Έχω πρόταση. Δεν κάνετε. Είπα την πρόταση μας, για να παραλάβω. Ένα λεπτό θέλω. Δεν θέλω παραπάνω. Κάντε με επιτέλους. Επειδή ακριβώς υπάρχει δικονομία, αν υπάρχει αν αποτελεί θρησκεία ή οργάνωση, να ζητήσει τον νομικό σύμβουλο να χαρακτηρίσει η θρησκευτική, πώς το λένε, τα κτίρια της οργάνωσης μαρτύρων των Ιεχωβά είναι ναή, θεωρείται θρησκεία και τότε να επανέλθει το θέμα. Ουσιαστικά τώρα τι προτείνετε, συγγνώμη που το λέω τώρα, αυτό που λέτε εσεί είναι ουσιαστικά να αποσυρθεί το θέμα που συζήτησε. Να στείλουμε στον νομικό σύμβουλο να μα απαντήσει. Και μετά να αποφασίσει. Και μετά να αποφασίσει. Πώ αποφασίσει. Δεν ξέρω αν είναι ισχύει. Πρώτα είπε εσύ αυτό το πράγμα. Κατέθεσε και αυτό σαν πρόταση. Στην αρχή είπε για τρει προτάσει και εδώ βγαίνει μια πρόταση η οποία είναι να αφήσει. Από συζήτηση να κάνει. Απέχει τώρα σαν θε να ψηφίσουμε προσήφιση την πρότασή σου. Τι απλώ λε όχι για αυτόν τον λόγο. Εγώ λέω την πρότασή μου και ο καθένα ψηφίσει τη δικιά σου. Γιατί σε ψηφοφορία τη δικιά σου. Αυτό. Ρε παιδιά, δεν είσαι σε ψηφοφορία, η πρόταση του Δημάρχου. Η δικιά μου απλώ ακούγεται. Διαβάζει. Ωραία, λοιπόν, πάμε η πρόταση του Δημάρχου. Η πρόταση του Πρόεδρου είναι ναι. Σιγά σιγά, ποια είναι η πρόταση, όχι. Ο πρόεδρος δεν το ψηφίζει. Εσύ δεν το ψηφίζει. Ο πρόεδρος, συγγνώμη, το ψηφίζει. Εγώ θα ψηφίσω όσο έχει την πρόταση που κατέθεσα και που μου έδωσε η υπηρεσία. Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Το θέμα ποιος ψηφίζει. Ο πρόεδρος δεν προθέσει εσένα. Ο πρόεδρος ψηφίζει. Ποια είναι η πρόταση. Εγώ ρε. Δικιά σου είναι η πρόταση. Ο πρόεδρος ψηφίζει θέματα ο πρόεδρος. Του Δήματος. Άρα η πρόταση είναι η πρόταση. Όχι, ο πρόεδρος δεν ισχύει τα θέματα. Καλά, έλεγα σου. Ρε παιδιά. Τι ρε παιδιά. Δεν είναι στα πράγματα. Πώς θες να μιλάτε αυτά τα πράγματα. Ο Δήμαρχος δεν έχει πρόταση επί αυτό. Τι λες, μωρέ. Είσαι καλά. Εγώ είπα λοιπόν, αν το ψήφισα. Δεν είπε το πρόβλημα. Ρε Αντρέα, με συγχωρείς να πω. Είσαι 15 χρόνια στα δημοτικά στα έδρανα. Ποιος κάνει τις προτάσεις. Ο Δήμαρχος, κύριε Πρόεδρε, εισηγεί τα θέματα. Ορισμένα εισηγήσει. Όχι, δεν είναι το συγκεκριμένο θέμα αυτή τη στιγμή το προτείνει ο Πρόεδρος. Έκανε την πρόταση του ο Πρόεδρος και παίρνει και το θάρρος να ξεκινήσει αυτός και να πει το ναι. Ο Δήμαρχος συνεχίζει και λέει όχι. Δεν αφήνουμε τον κόσμο όμως να το ψηφίσει
και στη συνέχεια όταν φτάσει στα 3 στη σειρά σου, έχει δικαίωμα να κάνει την ιδεολόγηση για ποιο λόγο δεν το ψηφίζει και τι ζητά ακόμα. Αν θε να του καταθέσει την πρόταση, θα πρέπει να γραφτεί η πρότασή σου, να ψηφιστεί ξανά από το Δημοτικό Συμβούλιο, ή αν μπορούν να μπουν δύο προτάσει, και ο καθένα από εμά στη συνέχεια να ψηφίσει τι Όχι. Γράφτο, για σημερινό. Δηλαδή, ναι, έτσι. Εγώ παρόν, γιατί δεν προκύπτει αν όντως είναι επίσης θρησκεία και δεν προκύπτει επίσης αν ο χώρος είναι αδειοδοτούμενος, προκειμένου να ασκούν και άνθρωποι. Έχουν καταθέσει εδώ, υπάρχει. Αφού ρώτησε και δεν υπάρχει. Δεν θα υπάρχει στα χαρτιά, φάκελος, υπάρχει μέσα. Άδεια για την υπηρεσία. Αδειοδοτούμενος διακριστή. Ναι, έπρεπε. Άδεια υποδομής, έδωσε συνάθρηση κοινού. Συνάθρηση κοινού, όχι ιερού ναού. Από την καφενή μη σίγμα εμπιστευόμενοι στο Προεδρείο και προς σεβασμό στην εξυπηρεσία και την τήρηση των νόμων, την πρόταση του Προέδρου. Και εγώ επειδή σέβομαι τους νόμους, ήταν λάθος του κυρίου Γιώργου εδώ πέρα, παρακαλώ το σχόλιο ότι ο κύριος του νόμου Γιώργου είναι εκτός του συνήθισης. Είναι λάθος. Ποιο Γιώργο. Μην απευθύνει στον Γιώργο, στον Προεδρείο. Εγώ έκανα τίποτα, λέω όχι στην πράξη του Προέδρου και κατέθεσα τη δικιά μου πρόταση. Ωραία, λοιπόν. Όχι. Όχι. Ναι. Ναι. Λευκό. Λευκό, Θωμάς. Ναι. Ναι. Πω, πω, τώρα. Θωμάς, ο Βουλός. Αγγέρης. Πότι. Όχι. Πότι. Με μιλάς. Όχι. Κοσμάς, φόρες ο Κοσμάς, δεν μπορώ. Όχι. Ναι, και ναι, και ο Θωμάς. Κολλός, ναι, κολλός. Επειδή δεν είναι να ξέρω να σας γράψω μέσα με το Θωμόπουλο Λευκό. Παρόν. Παρόν. Λευκό. Νικολός Παρόν. Επομένως. Πώς έβγαινε, δεν τα μέτρησα. Μέτρησες. Ποιοι είμαστε νέα πρέπει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 μειοψήφισαν ουσιαστικά. Θωμόπουλος Νικολός. Θωμόπουλος Λευκό, Νικολός Παρών και όλοι οι άλλοι όχι. Καταψηφίσατε, έτσι. Ναι, ναι. Όχι όλοι, αυτοί που είπαν όχι. Ναι, το παρόν. Λέω τα ονόματα αυτών που διαφωνούν με την πρόταση του Προέδρου. Κοσμάς Κωνσταντίνος όχι, Κοκκινίδης Κωνσταντίνος όχι, Παπαγεωργίου Ανδρέας να αποσυρθεί το θέμα αφού... Όχι στην πρόταση του Προέδρου. Όχι. Έκανε δικιά πρόταση. Η πρότασή του ήταν να αποσυρθεί το θέμα. Να στείλουν στον Ειδικό Συμβούλιο γνωμοδότηση αν είναι ιερός ναός και αν είναι θρησκεία ή ακόμα. Αυτό. Άρα να μην συζητηθεί το θέμα αυτό. Αυτό. Τι είπα εγώ, είπα διαφορετικό. Όχι, όχι, όχι. Είπα, όχι. Είπες... Είπα όχι στην πρόταση του Προέδρου. Πώς φορές το πω δηλαδή. Εγώ τι λέω τώρα, σίγουρα να παίζουμε. Μαζί με το όχι το δικό σου είπα ότι μειοψήφισες γιατί προτείνεις να απευθυνθούμε αυτό. Όχι. Αγγέλης όχι, Μπότη όχι, Μέμιλας όχι, Θωμόπουλος Λευκό, Νικολός Παρών. Όλοι οι άλλοι ναι που δεν ακούσαν τα ονόματα. Όχι, το 1, το 10 το θέμα δεν είναι. Συγγνώμη, ποιος σου ψηφίζει, δεν είναι. Τι σου ψηφίζει. Όχι, έτσι, γιατί σου το παρόν θεωρείται όχι. Το παρόν θεωρείται όχι. Το παρόν είναι ναι. Λοιπόν,
το παρόν. Το παρόν ξέρεις τι σημαίνει. Το παρόν σημαίνει ότι αρνούμε να ψηφίσουμε. Αρνούμε να ψηφίσουμε σημαίνει. Άρα είναι αρνητικό. Αρνητική ψήφιση. Παρόν και λευκό είναι αρνητικό στην κατασκευή πρόταση. Έλα ρε Γιάννη τώρα, που δεν το ξέρεις. Άρα σε μόνο πληρώσω ένα γιατρέ, τώρα έχεις πάρει στον κανένα που εδώ. Δεν τα πήρες την περίμενε. Το ξέρω κάθε και το ξέρεις. Το παρόν ψηφίζεται πάντα από την αντιπολίτευση για να μειωθεί ο αριθμός του ναι. Όταν θέλουν δηλαδή 160 ψηφίζουν 10 παρόν, πάμε στα 150 μειώνει και περνάει. Γιάννη να σου πω κάτι, το παρόν ούτως ή άλλως είναι παρόν εδώ. Αυτό σημαίνει ότι αρνούμε να ψηφίσουμε. Άρα δεν είναι να ψηφίσουμε. Το παρόν και το λευκό δεν υπάρχει πληροφορία. Αρνητική ψήφωση. Αρνητική ψήφωση. Αρνητική είναι και τα δύο στην καθημερινή πρόταση. Αυτό θα κάνει άλλο που δεν το είπαμε. Αυτό το θέμα το ξαναφέραν το 11 πάλι. Ήταν ομόφωνα και ήταν ομόφωνα αρνητικό. Τα δεδομένα Γιάννη από το 11 αλλάξανε. Το 11 απαλλάσσονταν από κάποια από αυτά που ζητάνε. Το 15 απαλλάσσονται από όλα. Από όλα. Και κακώ δηλαδή, εγώ αυτό που κάποιο είπε εδώ, γιατί συζητείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κακώ συζητείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έπρεπε του βάσει νομοθεσία να του απαλλάξουν. Δηλαδή την Εκκλησία, συζητήσατε εδώ μέσα για την Εκκλησία, αν θέλετε να απαλλάξετε το Δημοτικό. Δεν μιλάμε όχι. Και να το πετάμε σαν όχι. Γιατί λέμε όχι είναι παρόν. Ναι, για λοιπόν, το παρόν δεν με τρώει. Έλα, παιδιά, εντάξει, τέλος.